Η τραγωδία που είχαμε στη Λιβύη στους 5 Έλληνες νεκρούς, θα επιστρέψουμε στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας, όπου έφτασαν οι σωροί με τους 5 νεκρούς. Έφτασε 27. Ναι. Είναι εκεί ο Σωτήρης Μπαρσάκης. Βλέπουμε και την Δήμητρα, την Ειρήνη, Δράγαση, που είναι στο 401. Ξεκινάμε με τον Σωτήρη. Έλα, Σωτήρη. Πριν από λίγα λεπτά προσγειώθηκε το ΣΕ27 με τους 5 σωρούς των Ελλήνων, τρία μέλη των ενόπλων δυνάμεων και δύο απλούς πολίτες διερμηνείς, οι οποίοι μετέβησαν μαζί με την υπόλοιπη αποστολή εκ μέρους του Υπουργείου Εξωτερικών για να συνδράμουν στη διερμηνία εκεί στην αποστολή. Προσγειώθηκε πριν από λίγα λεπτά. Την ίδια ώρα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας σε ανακοίνωσή του εκφράζει τη βαθύτατη οδύνη και τα ειλικρινά του συλληπιτήρια στις οικογένειες των 5 Ελλήνων, ενώ κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος για την τραγωδία αυτή. Ναι. Μια τραγωδία που, όπως είδαμε, πραγματικά οι εικόνες ήταν σοκαριστικές. Και πρέπει να δοθούν πολλές εξηγήσεις γύρω από τις συνθήκες της τραγωδίας. Πάμε για στην Ειρήνη να δούμε τι γίνεται στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο, εκεί που έχουν πάει οι τραυματίες. Φανταζόμαστε ότι και οι σωροί θα έρθουν σε σένα εκεί. Αυτό είναι ακόμα υπό διευκρίνηση, καθώς από τους σωρούς έχουμε δύο πολίτες, τους δύο διερμηνείς που δεν γνωρίζουμε πού θα πάνε. Το σίγουρο είναι ότι οι τρεις εξ αυτών πιθανότατα να έρθουν εδώ στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο που βρίσκονται, ξαναλέμε, εδώ και μία ώρα έχουν έρθει 4 ασθενοφόρα με 13 μέλη της αποστολής, της ανθρωπιστικής αυτής αποστολής στη Λιβύη, 13 μέλη του πληρώματος εκ των 19, ο 14ος παραμένει στην Λιβύη, τραυματισμένος, όμως μεταφραστής, έχει τραυματίσει το γόνατό του, ωστόσο σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Η κλινική του εικόνα είναι σταθερή και η υγεία του είναι καλά. Πέραν αυτού τώρα αναμένουμε να δούμε αν οι τρεις εκ των 5 νεκρών θα οδηγηθούν εδώ στο στρατιωτικό νοσοκομείο και τι μέλη δεν έστειλε. Ξαναλέω ότι εδώ βρίσκονται οι 13 από τους 19. Μάλιστα. Βλέπουμε εμείς και τις εικόνες από την άφιξη της ελληνικής αποστολής στην Λιβύη. Είναι χθεσινό πρωινό αυτό το πλάνο που βλέπουμε, τα πλάνα που βλέπουμε εδώ. Όταν έφτασαν οι δυνάμεις μας εκεί, κατέβασαν το εξοπλισμό τους, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που θα δίναμε στους Λίβιους, και δυστυχώς λίγες ώρες μετά ακολούθησε αυτή η φοβερή τραγωδία. Ξεκάθαρη εικόνα για την οποία δεν έχουμε ακόμα. Ναι. Δεν έχουμε ακόμα. 5 από αυτά τα παιδιά δεν γύρισαν ποτέ στο σπίτι τους. Οι άλλοι επίσης επέστρεψαν τραυματίες, κάποιοι σοβαρά.